Αναφέρθηκε ο κύριος Λέκας στην αρχή της εκπομπής για υψηλές θερμοκρασίες, για έναν υδράργυρο ο οποίος αναμένεται να ανέβει αρκετά, ειδικά εκεί την Παρασκευή, πιθανότατα να αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου την ίδια ώρα. Υπηρεσίες πολιτικής προστασίας σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης βρίσκονται σε επιφυλακή, βρίσκονται σε εγρήγορση. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη. Κύριε Λεονταράκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλο, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο, βρίσκονται στην αρχή της ατζέντα του σχεδιασμού σας? Όλη η Κρήτη κύριε Παναγιώτοπουλε, μια και κάνουμε λόγο να αναφέρουμε ότι ο δείκτης κοινότητας αύριο είναι στο 3, δηλαδή υψηλός. Δεν μπορώ να διαχωρίσω κάποια περιοχή κύριε Παναγιώτοπουλε, όλη η Κρήτη αποτελεί εν δυνάμει, αν το θέλετε, εστία πυρκαγιάς ή οποιοδήποτε άλλο περιστατικό εκδήλωση φαινομένων. Κατά συνέπεια, όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης που έχουν να κάνουν είτε με τα τμήματα πολιτικής προστασίας είτε με τις τεχνικές υπηρεσίες, όχι μόνο τώρα, επιτρέψτε μου, όλο το καλοκαίρι, αλλά και κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου και το χειμώνα, γιατί το χειμώνα έχουμε, αν το θέλετε, τις έντες βροχοπτώσεις. Είναι 24 ώρες, 24 ώρες επιφυλακή, κύριε Παναγιώτοπουλε, σε κάθε περίπτωση. Είδαμε τι έγινε στο Ρέθυμνο και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις οι οποίες πιθανότατα να σας προβληματίζουν. Κοιτάξτε, ελλείψεις, τουλάχιστον αυτό έχει να κάνει με επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, είναι ένα πάγιο αίτημα όχι μόνο της δικής μας αλλά και των περιφερειών που έχει να κάνει με τη στελέχωση. Διότι και οι αρμοδιότητες είναι πάρα πολλές και το έργο ευθύνης είναι τεράστιο. Με αποτέλεσμα ένα και δύο άτομα να είναι δύσκολο να βγει η δουλειά, να το πούμε απλά. Είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει, είναι κάτι που το έχουμε πολλές φορές επισημάνει για την κεντρική πολιτεία, που θα πρέπει από τη στιγμή που μιλάμε για αναδιάρθρωση να το δούμε αν το θέλετε, ένα πιο θετικό μάτι, καλύτερο κλίμα όσον αφορά την αυτοδιοίκηση γενικότερα. Διότι αυτές οι ελλείψεις αφορούν και τους Δήμους, όχι μόνο τις περιφέρειες. Από εκεί και πέρα, εκμεταλλευόμενοι οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο, είτε ηλεκτρονικό πλέον, και θα σας πω παρακάτω τι εννοώ, είτε οποιαδήποτε χρηματοδότηση, αμέσως ειλικρινά ανασχεδιάζουμε τη στρατηγική μας έτσι ώστε να το εκμεταλλευτούμε. Παρόλο τις ελλείψεις, ειλικρινά σας μιλώ, η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης είναι σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο. Να θυμίσω βέβαια ότι σε κάθε περίπτωση επικουρούμε το έργο των σωμάτων ασφαλείας, ειδικά της πυροσβεστικής, για που μιλάμε για την πυρική περίοδο. Μάλιστα. Θέλετε να γίνετε λίγο συγκεκριμένος, μας είπατε, ηλεκτρονικό μέσο δηλαδή. Να σας πω, και θέλω να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό και την ΕΜΤΙΑΛΙΤΗ προσωπικά, τη Σύμβουλο του Περιφερειάρχη, θέματα πολιτικής προστασίας, αλλά και όλες τους φορείς οι οποίοι ενεπλάκησαν. Πλέον έχουμε στη διάθεσή μας ένα πληροφοριακό σύστημα, το λεγόμενο GIS, ένα πλήρως σύστημα λειτουργικό καταγραφής αποδορυφόρων, που έχουμε τη δυνατότητα και τις καμένες εκτάσεις να έχουμε υπόψη, και ο κάθε πολίτης είναι προσβάσιμος στο σελίδα της περιφέρειας, και το πριν και το μετά. Η πλατφόρμα εμπλουτίζεται καθημερινά και σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία, ό,τι συμβαίνει στην περιφέρεια Κρήτης με τα διαθέσιμα μέσα, παράδειγμα με τις εξαμενές άντλησης νερού από τα ελικόπτερα, μιλάμε τις επίγειες, τα σημεία σε όλη την Κρήτη, είναι προσβάσιμα στο κοινό. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία, το τονίζω, έχουμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε και το πριν και το μετά όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις. Η προτροπή σας προς τους πολίτες με φόντο και την αυριανή ημέρα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε ακόμα 3 μήνες, 4 περίπου, για να ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδο, και αν το θέλετε, διανύουμε μία από τις δυσκολότερες χρονιές, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά μπορώ να σας πω ότι μέσα σε μία εβδομάδα, σε ένα 15ημερο, με συγχωρείτε, είχαμε 6 σοβαρά περιστατικά σε επίπεδο περιφέρειας, με γύρω στα 3.700 καμένα στρέμματα αγίες. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα τριπλασιασμό με το ίδιο ακριβώς χρονικό πλαίσιο σε σχέση με πέρυσι. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Είναι και ατομική ευθύνη, η οποία υπάρχει, δεν το γνώριζα, αλλά μπορώ να σας το κάνω γνωστό, επειδή το είχαμε συζήτηση σήμερα στην περιφέρεια, υπάρχει μια εξίσωση η οποία έχει να κάνει μαθηματικά, που έχει να κάνει με την ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς ξεχωριστά, και όμως είναι ένας συντελεστής ο οποίος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ελαχιστοποίηση των απολειών. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Σε καμία περίπτωση δεν προβαίνουμε σε καύση στη φύση, στην εξοχή. Σε καμία περίπτωση δεν προβαίνουμε σε ενέργειες που απαιτούν θερμική επεξεργασία, για παράδειγμα. Και σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμενοι το οτιδήποτε, καλούμε είτε το 199 είτε το 100. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λεονταράκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.